Εκατοντάδες άγρια ζώα στα δάση του νησιού ξεδιψούν από τις τεχνητές ποτίστρες που τοποθέτησε σε όλες τις επαρχίες η υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τον άνθρωπο, αλλά και την άγρια ζωή. Η κάμερα που βρίσκεται τοποθετημένη κοντά σε ποτίστρα στις παρυφές του δάσους Πάφου καταγράφει αγρινά, λαγούς, αλεπούδες, φίδια και διάφορα είδη πουλιών που επισκέπτονται τις ποτίστρες κατά την περίοδο του καύσωνα. Έχουν τοποθετηθεί κυρίως για την ίντρευση των αγρινών. Όμως μέσω των αγρινών τροφοδοτούνται όλα τα είδη άγριας ζωής, όπως έχετε δει. Μικρά και μεγάλα. Εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες με την οικογένεια Περδικιών, αλλά και των αγρινών με τη Φίνα που συνυπάρχουν στο σημείο με στόχο να δροσιστούν. Τα αγρινά φαίνεται πως δεν έχουν πρόβλημα να μοιράζονται τις ποτίστρες με τα υπόλοιπα άγρια ζώα. Υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ποτιστρών παντού, συν αρκετές πηγές τις οποίες συντηρούμε κάθε χρόνο. Όπως συντηρούνται βέβαια και πολλές πηγές σε άλλες και στις επαρχίες και με τη βοήθεια κινητικών συλλόγων υπάρχει αυτή η προσπάθεια ώστε να υπάρχει νερό για την άγρια ζωή. Στο πλαίσιο του έργου Πανδότηρα θα προωθηθούν επιπλέον δράσεις ενίσχυσης των βιοτόπων των αγρινών και για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν νέες ποτίστρες σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.